φωτογραφία. Επίσης σε κάποιες περιοχές και στην Πελοπόννησο έχουμε δει λεπιδόσαφες, το λεπιδόσαφες ούρνη δεξιά που πάει πιο πολύ σε βλαστούς υπορμούς και το λέχα σφυζηρίτσα αριστερά που πηγαίνει και στον καρπό και στα θύλα. Γενικά, τα κοκοειδή πιθανόν να ακολουθήσουν όταν κάνουμε κάποιες λανθασμένες εφαρμογές με εντομοκτώνα και σκοτώσουμε τα ωφέλιμα. Γι' αυτό θέλει προσοχή από πολλούς εχθρούς που θα δουν παρακάτω από την Καλόκορ, το Ριγχίτη, να μην κάνουν υπερβολές και πολλούς ψεκασμούς. Γιατί έχουν πάρα πολλούς φυσικούς εχθρούς. Τα διασπηδίδε, το Ιδάνιο και η Φιλίπια είναι στα μαλακά κοκοειδή, στα κοξίδε. Η Παρλατόρια, ο Σπιδιωτός, το Λέσκαφης, το Λεπιδόσαν είναι στα σκληρά κοκοειδή, στα διασπηδίδε. Έχουν πολλά παρασιτοειδή, αλλά και πολύ αποτελεσματικά αρπακτικά όπως είναι το Ριζόπουλος Λοφάντα. Εδώ τα βλέπουμε συνολικά. Δεξιά έχουμε τον Ασπιδιωτό και την Παρλατόρια, τα σκληρά κοκοειδή, αριστερά το Λεκάνιο και τη Φιλίπια, τα μαλακά κοκοειδή και τα αστερολεκανίδια, το μεσαία εικόνα, η πολύμια, η οποία θα παρατηρήσουμε ότι κάνει και κάποια μικρά έλκη στους λεπτούς, στους μικρούς βλαστούς που προσβάλλει. Και σε αυτή την περίπτωση καλό είναι και με το κλάδεμα να απομακρύνουμε αυτούς τους βλαστούς για να μην αναπτυχθούν και άλλες προσβολές από βακτήρια ή από άλλα ξυλοφάγα. Και εδώ βλέπουμε κάτω δύο πασχαλίτσες ωφέλιμες, το κυλοπόρους και το εξόχομος και ένα ημενόπτερο επίσης ο φάγο. Στην ίδια κατηγορία στα ημίτερα είναι και οι ψήλες. Είδαμε κοκοειδή. Για να δούμε τώρα τι είναι η ψήλα. Είναι αυτό που λέμε βαμβακάδα. Επειδή το όριο για καρπόδες είναι αρκετά μικρό, δηλαδή ένα 5% από τα άνθια δέσουν έχουμε ικανοποιητική καρποφορία, δεν θεωρείται μεγάλη ζημιά που κάνει η φιλουρολιδίνα, η ψήλα, η βαμβακάδα αυτή και συνήθως είναι κάποια βροχή ή με τη δράση των ωφελήμων φεύγει. Αν έχουμε πολύ μικρά δέντρα και πολύ μεγάλη προσβολή, μπορούμε να κάνουμε επέμβαση με κάποιους απονοειδές παρασκεύασμα όπως είναι τα άλατα καλλίου ή με κάποιο χερινό ποτό. Δεν χρειάζεται να καταφύγουμε σε πολύ τοξικά εντομοκτώνα. Και εδώ έχουμε πολύ αποτελεσματικά αρπακτικά όπως είναι ο χρύσοπας, ένα νευρόπτερο πράσινο που πολλές φορές το βλέπουμε και στο φως το καλοκαίρι, αυτό αριστερά, ή μια ωφέλιμη βρωμούσα. Αν το κορείτε δεξιά. Πιο σπάνια μπορεί να δούμε την αφύρα της ελιάς ή τον μαύρο αλευρόδι της ελιάς, όλα αυτά είναι νύχτερα. Την Καλόκορη θα δούμε μια εικόνα στο τέλος και μπορεί αν έχουμε πρόβλημα στην περιοχή να σας πει κάποια πράγματα ο κ. Βερδίκης ή τον Λιόθρυπ, τον θρύπα της ελιάς. Γενικά δεν ανησυχούμε εγώ αυτά που προανέφερα. Σε κάποια σημεία μπορεί να έχουμε προβλήματα από το ριγχί. Κυρίως σε λεώνες που συνορεύουν με κάποιο δάσος, μπορεί να δούμε το ριγχί. Εμφανιζόμενος ο ριγχί στην άνοιξη, προλαβαίνουμε να τον αντιμετωπίσουμε. Βιολογικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σκευάσματα εντομοπαθογόνων νηματοδών και εντομοπαθογόνων νικήτων, αλλά επίσης αν πάνω σε ύφασμα τεινάζουμε τα κλαδιά νωρίς το πρωί πριν αρχίσει τη δραστηριότητά του, μπορούμε να μειώσουμε πολύ τους πληθυσμούς και να τον αντιμετωπίσουμε. Αλλά θέλει αυτή τη διαδικασία, δηλαδή δεν είναι κάτι που θέλει έναν κόπο λίγο παραπάνω. Γενικά επειδή στα μαθήματα που κάνουμε πολλές φορές σε διάφορα Ινστιτούτα, στη Βιολογική Γεωργία, λέω το εξής. Ο άνθρωπος διακατέχεται από δύο τάσεις. Να βρει το ηξείρι της ζωής και να είναι πάντα νέος και τη φιλοσοφική λίθος να μετατρέπει όλα σε χρυσά και να γίνει γρήγορα πλούσιος. Αυτά δεν τα κάνουμε στη Γεωργία ή στη Βιολογική Γεωργία. Έχει κάποιο κόπο για να κερδίσουμε τα κοστοζήλια. Δηλαδή, γιατί πολλές φορές λένε,
φυτέψει το τάδε, το τι να ψεκάσω. Όχι, θα δούμε τι πρόβλημα υπάρχει και θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε και πολλές φορές οι περισσότερες δράσεις που πρέπει να κάνουμε είναι μηχανικές και καλλιεργητικές και όχι ψεκάσμα από μακριά. Αντίστοιχα, σαν το ρηχίτη μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τον οτιόρυχο. Προσοχή θέλουμε τα ξυλοφάγα, ο φλοιοφάγος και ο φλοιοτρίβης. Ο φλοιοφάγος έχει πιο ωραία κατανεμημένες παράλληλες ιστοές, ενώ ο φλοιοφάγος πιο άτσαλα. Είναι δύο πολύ μικρά σκαθαράκια, η προνύμφη του δεξιά, μια άσπρη προνύμφη, κάνει αυτές τις ιστοές. Τα προβλήματα ξεκινάνε από εγκαταλειμμένους ελαιώνες, όπου στα ανήξερα δέντρα προτιμούν να επιτεθούν και μετά, όταν ο αριθμός τους εξαπλώνεται, επιτίθενται και στα υγιή. Και μπορεί να έχουμε και ακόμα και ένα τέτοιο φαινόμενο, ένα εντελώς διάτριτο κορμό. Τι σημαίνει εδώ, έχει βγει μέσα, το θηλυκό έχει κάνει μια μητρική στοά και μετά από κάθε αγγουλάκι θα βγει ένα έντομο και θα κάνει πολλές παράλληλες στοές. Θα δούμε, δεξιά βλέπουμε, να βγαίνει ροκανίδι από αυτές τις τρύπες, αυτό σημαίνει ότι είναι ζωντανό μέσα, έχει ενεργή προσβολή. Τι θα κάνουμε εμείς, πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Και εδώ σε όλες τις περιπτώσεις ισχύει η προστασία των ωφελείων, άρα αποφυγή ψεκασμών με ισχυρά δηλητήρια. Αυτό βρίσκεται μέσα. Όσο και να ψεκάζουμε εμείς απ' έξω, δεν θα το αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να δούμε πώς θα γίνει αυτά που βρίσκονται μέσα, αυτά που θα πάνε να βρίσκονται μέσα, όταν θα βγουν κάπου να τα παγιδεύσουμε. Όταν κλαδέψουμε νελιά, αν αφήσουμε τους κλάδους στο χωράφι και δεν τους απομακρύνουμε, ό,τι ο ξυλοφάγος πάει, πάει και γεννάει εκεί, γιατί αυτό το ξυλαράκι αρχίζει και φυδατώνεται, είναι η κατάλληλη τροφή που θέλει εκείνη τη στιγμή το ξυλοφάγο. Και θα αρχίσουμε να βλέπουμε στα κλαδεμένα αυτό δεξιά, λίγο να γίνει ροκανιδάκι. Εάν τώρα κάνουμε το λάθος και τα αφήσουμε μέχρι το καλοκαίρι εκεί, θα κάνουμε μία-δύο γενιές και θα επιτεθούμε στα υγιή. Εμείς πρέπει να τα αφήσουμε μέχρι τέλος Φεβρουάρη, το πολύ Μάρτι, και στη συνέχεια να τα κάψουμε. Δηλαδή παγιδεύουμε εκεί τον πληθυσμό, τα χρησιμοποιούμε ως παγίδες και τα αντιμετωπίζουμε. Μάλιστα όταν υποψιαζόμαστε ότι από κάποιο γειτονικό εγκαταλειμμένο κτήμα που μας έρχονται, βάζουμε στα σύνορα κλαδέματα, σε συστάδες, σε δέματα και κάνουμε αυτή την παγίδευση. Αν έχουμε τη δυνατότητα ακόμα και ένα γειτονικό κτήμα να το καθαρίσουμε, και όπω θα έχουμε. Άλλο ένα εχθρό είναι μια μικρή πεταλουδίτσα, ο οποίο είναι ο τρίτης, θεωρείται ο δεύτερο σημαντικό εχθρό τη ελιά. Αυτό τι γίνεται. Την άνοιξη έχει μια φυλόβιο γενιά. Πάει και τρώει τα φύλλα. Είναι υπονομευτή των φύλλων, δηλαδή ζει μέσα στα φύλλα. Στη συνέχεια πηγαίνει στα άνθη, έχει την ανθοφάγο γενιά και η επόμενη του γενιά είναι η καρποφάγος που μας κάνει και τη ζημιά. Άρα έχουμε ένα περιθώριο από τον Απρίλιο μέχρι να δέσει ο καρπός να τον αντιμετωπίσουμε. Επειδή είναι λεπιδόπτερο, μπορεί να αντιμετωπιστεί με βάκυλο θουριγγίας. Και επειδή ακριβώς είναι μια νυχτοπεταλούδας, έχουμε τη δυνατότητα, ξέρουμε τη φερομόνη του, μπορούμε να τον παρακολουθούμε με φερομονικές παγίδες τύπου Δέλτα και να κάνουμε επέμβαση μόνο όταν έχουμε συλλήψεις. Μεγάλα ξυλοφάγα που μπορεί να μας προσβάλλουν είναι ο κόσος ή η ζευζέρα. Και αυτά θα πάνε σε κάποιες εξεστημένα δέντρα, ειδικά η ζευζέρα έχει παρατηρηθεί ότι πηγαίνει και στα φυτά που είναι προσβλημένα από το βακτήριο της ξυλέδας και τα αποτελειώνει. Προσοχή, δεν πρέπει να αφήνουμε ξηρούς κλάδους ούτε πάνω στα δέντρα, αλλά ούτε και μέσα στον ελαιόνα. Μια άλλη πεταλούδα που μπορεί να μας κάνει προσβολές στον καρπό και στα φύλλα είναι η μαργαρόνια και αυτή αντιμετωπίζεται με βάκυλο φυλλυγγίας. Και όσοι έχουν μελίσια, πολλές φορές μπορεί να τους επιτεθεί μια μεγάλη πεταλούδα. Η προνύμφη της είναι μια τεράστια κάμπια που μπορεί να τη δει κανείς πάνω σε την ελιά
να δει ξαφνικά η ηλιά του να χάνει σχεδόν όλη τη σταθμή και να βρει που κάνει μια δεκαετία σπουδή και όχι παραπάνω. Είναι τόσο μεγάλα που μπορεί να προκαλέσουν μεγάλο φάγωμα, αλλά ευτυχώς δεν προκαλεί ξηράξεις ή κάτι χειρότερο. Είναι η αχαιρόντια άνθρωπο. Από πιο ωραίες κάποιες. Περιστασιακά έχουν παρατηρηθεί προσβολές από ακάραια, όπως και από καλόκορη που έχει κάποιο ενδιαφέρον με διαχείριση των ζυζανίων μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Αυτό θα ρωτήσει τον κύριο Περδίκη αν υπάρχει πρόβλημα, που είναι πιο εξειδικευμένος, έχει ασχοληθεί πολύ με το θέμα. Τέλος, θέλει μια προσοχή να δούμε αν στην περιοχή μας και σε ποια ζυζάνια επάνω υπάρχουν αυτά τα εντομάκια, τα κυκαντελίδια, όχι γιατί κάνουν μεγάλη ζημιά, ελάχιστα θα προσβάλλουν τα νεαρούς βλαστούς, αλλά γιατί μεταδίδουν τη ζυγέλα. Είναι τζιτζικά και είναι μικρά, λίγα χιλιοστά. Δεν έχουν μια σχέση με το τζιτζίκι δηλαδή, το οποίο όμως έχει σχέση στην ελιά, γιατί πηγαίνει και γεννάει στους τρυφερούς βλαστούς και μετά βλέπουμε να είναι τρυφεροί βλαστοί σκισμένοι σε μικρούς, αυτό που βλέπετε πάνω αριστερά είναι το αγόρι. Και σε μικρά δέντρα μπορεί να μας κάνει ζημιά. Στη συνέχεια θα βγει και θα δούμε και τα πολύ ωραία κουκούλια που αφήνει πάνω στο κλαδί. Αυτός αντιμετωπίζεται ο τζίτσικας καταστρέφοντας την πόδι βλάστηση, γιατί μετά αυτό το αυγό θα πέσει στο έδαφος για να στήσει την πόδι βλάστηση για να συμπληρώσει το γη. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Φιλοδίνα. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Κατσίκης, ο οποίος έχει τελειώσει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1994, έχει εκπονήσει την διδακτορική του διατριβή στο Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας με θέμα μελέτη των βιολογικών παραμέτρων και των τροφικών προτιμήσεων του πολυφάγου αρπακτικού ενός μακρόφωνους πυγμαίους, με επιβλέποντα καθηγητή του κ. Λουκουρέση. Από τον Απρίλιο του 2003 έως το 2012 εκτελούσε χρέη γραμματέα του τομέα φυτοπροστασίας και περιβάλλοντος του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Και από την 5η Ιανουαρίου του 2012 υπηρετεί στη θέση του επίκουρου καθηγητή επιθητεία με γνωστικό αντικείμενο «Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των εχθρών των καλλιεργειών». Ο κ. Περδίκης έχει το λόγο. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Το όνομά μου είναι Διονύσης Πελίκης και είμαι επίκουρος καθηγητής στο Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
με θέμα την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των εχθρών των καλλιεργειών. Πρώτα θα ήθελα να σας καλωσορίσω και εγώ σε αυτήν την εκδήλωση και να πω και συγχαρητήρια και στον κύριο Δήμαρχο για την οργάνωση που δείχνει το ενδιαφέρον που υπάρχει για αυτό το θέμα και για τα έντομα της ελιάς, αλλά κυρίως και για την αντιμετώπιση του δάκου. Πρέπει να πούμε ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί πολλές περιοχές. Υπήρχε και μια ανάλογη εκδήλωση στο Αγρίνιο πριν ένα μήνα περίπου και θα υπάρχει και άλλη μία στην Καλαμάτα την 1η Απριλίου, πάλι με το θέμα του δάκου, που φέτος είχαμε πολύ μεγάλα προβλήματα σε πολλές περιοχές. Ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά, θα λέγαμε. Έτσι και δεν είναι κάτι δηλαδή που το εμφανίζει σε κάποια περιοχή, αλλά γενικά είναι μεγάλο πρόβλημα παντού. Δείχνει ότι πρέπει να αντιληφθούμε ότι η αντιμετώπιση ουσιαστικά του εντόμου αυτού είναι πολύ σημαντική για την καλλιέργεια της ελιάς, καθώς η ελιά είναι πολύ σημαντική για τη χώρα μας. Ακούσατε ήδη ότι θυμάται περίπου ότι μισό δις χάσαμε. Σε μια χώρα που πάντα είχαμε τα πρωτεία στην ποιότητα του λαδιού, έτσι είχαμε πάντα πολύ μεγάλα ποσοστά έξω παρθένο ελαιολάδου, που φέτος ας πούμε δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Έτσι, βέβαια έχουμε το πρόβλημα αυτό με το δάκρυο της ελιάς και εγώ σήμερα θα προσπαθήσω να πω μερικά στοιχεία σχετικά με την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του και κυρίως δηλαδή θα δούμε λίγο το έντομο. Εντάξει, να καταλάβετε κι εσείς πιο έντομο, τι έντομο είναι αυτό. Θα πούμε λίγα λόγια για την οικολογία του, λίγα λόγια, για τις ζημιές που προκαλεί. Μετά θα μιλήσουμε για τα στοιχεία της οικολογίας του που είναι κρίσιμα για την αντιμετώπιση του, έτσι ώστε να καταλάβουμε δηλαδή γιατί αυτό το έντομο δημιουργεί τόσα προβλήματα. Έτσι όπως είπε και ο συνάδελφος ο κύριος Κοντοδήμας, πρόκειται για ένα δίπτερο, για μια μύγα δηλαδή μικρή, η οποία όμως είναι καρποφάγος. Και γενικά αυτά τα έντομα είναι από τα πιο δυσεξόδουτα έντομα, τα πιο δύσκολα να αντιμετωπιστούν. Έτσι και αυτά μας δημιουργούν δηλαδή προβλήματα εάν δεν τα παρακολουθούμε. Εάν δεν προσπαθούμε πολύ στενά να τα αντιμετωπίζουμε. Εντάξει, θα τα πούμε όμως αυτά. Μετά θα πούμε για την αντιμετώπιση του, τη θεραπευτική που είναι η ψεκασμή κάλυψης και η προληπτική που είναι η δωματική ψεκασμή. Θα πούμε μερικά θέματα σχετικά με την αντιμετώπιση με τη μέθοδο των δωματικών ψεκασμών. Έτσι, θα αναφερθούμε όμως και στη μαζική παγίδευση, καθώς μου είπε, από ό,τι ενημερώθηκα λίγο, σας ενδιαφέρει και αυτό το θέμα της μαζικής παγίδευσης, και όπως μου είπε και ο κύριος Δέμος δηλαδή. Επίσης για τη βιολογική αντιμετώπιση του δάκου, έτσι, γιατί υπάρχει και αυτή, και για τη βιοτεχνολογική μέθοδο αντιμετώπισης του. Επίσης τώρα, σε συνέχεια και από την προηγούμενη ομιλία, δεν ξέρω αν θα θέλετε να ακούσετε περισσότερα πράγματα για την Καλόκορη, για το Ρηχίδι, αν σας αποσχολεί εδώ στην περιοχή. Έτσι δεν νομίζω να είναι, γιατί έχουμε ασχοληθεί με αυτά τα θέματα, αλλά νομίζω μάλλον ο δάκος είναι τελικά αυτό που δημιουργεί το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εντάξει. Ο δάκος λοιπόν είναι μια μικρή μύγα, θα την εκθεθεί φαντάζομαι. Έτσι τι βλέπουμε να πετάει στους αιώνες δηλαδή, ειδικά το φθινόπωρο τον Οκτώβρη, εκεί τον Νοέμβρη. Έτσι είναι μια μύγα η οποία έχει μήκος περίπου μισό εκατοστό, 4-5 χιλιοστά. Έχει αυτά τα στίγματα στην πτέρυγα. Έτσι έχει αυτά τα στίγματα που τα λέμε πτερόστιγμα, βλέπετε στο πίσω μέρος της πτέρυγάς του, που έχει αυτό το στίγμα. Αριστερά βλέπετε ένα θηλυκό άτομο που έχει τον οθέτη. Σημαντικό και αυτό, θα πρέπει όχι απλά να ξέρουμε ότι είναι δάκος, αλλά να ξέρουμε και το φύλλο του. Έτσι. Μετά εδώ μερικά στοιχεία λοιπόν για το δάκο είναι το θηλυκό άτομο, ένα θηλυκό που είναι αποθέτει αυγό. Ένα άλλο κρίσιμο σημείο έτσι, που πρέπει να γνωρίζουμε είναι το νύγμα του, το πότε έχει αφήσει αυγό σε ένα καρπό, το οποίο είναι απλώς ένα στιγματάκι, το οποίο φαίνεται βέβαια, ειδικά για τους έμπειρους συναδέλφους που ασχολούνται με την τεκτονία, μπορούν εύκολα να ξεχωρίσουν τις ελιές που έχουν αυτά τα νύγματα, τα οποία είναι πολύ κρίσιμα για αναγνώρισή τους, δηλαδή για την αντιμετώπιση του, όπως θα πούμε. Είναι ένα τριγωνικό νυγματάκι που δημιουργεί δηλαδή με τον οθέτη, σκάβει την ελιά και κάνει ένα θάλαμο από κάτω και αφήνει και το αυγό του. Αριστερά κάτω φαίνεται το αυγό, η προνύφη του εντόμου που είναι άποδη, η λευκοπή, έτσι. Είναι αρκετά προστεμένος ο οργανισμός του, η προνύμφη του και δίπλα στο τέλος κάτω είναι η νύμφη του εντόμου. Η νύμφη του εντόμου η οποία έχει αυτό το χαρακτηριστικό, μοιάζει με βαρελάκι όπως θα δείτε εδώ κάτω. Έτσι. Δεν θα αναφερθούμε με πολλές λεπτομέρειες για το έντομο, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Εδώ βλέπετε στο έστω δημιουργία, έτσι γνωστές αυτές οι εικόνες, με τις προνύμφες του εντόμου και την νύμφη του, με σχηματισμένη νύμφη πάνω εδώ.
σε αυτό το σημείο. Ελιές με οπές. Πάλι πρέπει από την ελιά που βλέπει κανείς, πάλι μπορείς να καταλάβεις τι έχει συμβεί στην ελιά. Μπορούμε να καταλάβουμε δηλαδή ότι υπάρχει το μείγμα, να καταλάβουμε ότι αν υπάρχει μέσα προνύφη, σε ποιο στάδιο περίπου είναι η προνύφη και να καταλάβουμε από την εικόνα της ελιάς, δηλαδή που θα δούμε από έναν καρπό που θα δούμε, αν έχει βγει και το έντομο. Έτσι, αυτό φαίνεται βασικά μια τρύπα που υπάρχει, όπως βλέπετε εδώ. Έτσι, υπάρχουν κάποιες τρύπες που δείχνουν ότι πλέον έχει βγει η προνύφη, η οποία πέφτει στο έδαφος για να νυφωθεί. Ή έχει βγει ή βγαίνει το ενήλικο βέβαια από αυτές εδώ τις, αυτά τα νύματα. Εδώ είναι οι προνύφες που έχουν κάνει ζημιές στους καρπούς. Μια γνωστή εικόνα που φέτος ειδικά ήταν πολύ εμφανής. Καρποί οι οποίοι ζαρώνουν και τελικά πέφτουν. Εδώ πέρα πάλι τέτοιες ελιές από τις οποίες έχει βγει το ενήλικο. Έτσι με μια νύμφη εσωτερικά. Και στο ελαιοτριβείο βέβαια, εκεί πέρα μπορούμε να αντιληφθούμε τη ζημιά που έχει συμβεί, καθώς βλέπουμε προνύφες να κυκλοφορούν, ελιές με πολλές τρύπες και προνύφες να κυκλοφορούν έξω από τα τσουβάλια ή από τα αλετελάρα, ας πούμε, ανάλογα. Έτσι. Πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Η εξάπλωση του δάκου, να πούμε ότι τον είχαμε, βασικά ο δάκος υπάρχει στο Μεσόγειο, όμως έχει εξαπλωθεί και σε άλλες περιοχές και στην Αμερική, στην Καλιφόρνια. Έτσι. Και επίσης και σε άλλες περιοχές έχει αναφερθεί, καθώς εξαπλώνει τη ελιά. Έτσι, η καλλιέργεια της ελιάς πλέον είναι εκτεταμένη σε πολλές χώρες, όπως βλέπετε. Και στην Αυστραλία επίσης, που όμως εκεί δεν έχει αναφερθεί ο δάκος. Δηλαδή, ούτε καν η παρουσία του, δηλαδή, δεν υπάρχει καμία αναφορά από εκεί. Ωστόσο, σε άλλες περιοχές υπάρχουν αναφορές, χωρίς όμως να υπάρχουν λεπτομέρειες. Έτσι, εδώ μερικά στοιχεία είναι ένα είδος βασικά που τρέφεται μόνο με την ελιά ή την αγριελιά. Έτσι, διαχυμάζει σε όλα τα στάδια που μπορεί να διαχυμάζει. Τον Ιούλιο ξεκινάει η οδοκία, το ανάλογα τώρα με την περιοχή, έτσι χοντρικά κάπου εκεί τον Ιούλιο. Το θηλυκό εισάγει ένα ο ανακοπή.